Το αποτέλεσμα είναι αρκετά καλό για μας. Κάναμε μια μεγάλη νίκη πάνω σε έναν μεγάλο αντίπαλο εκτός έδρας. Ήταν ένα πολύ δυνατό και πάρα πολύ καλό παιχνίδι. Ανταποκριθήκαμε στις δυσκολίες που είχε το συγκεκριμένο μάτς και καταφέραμε να σκοράρουμε. Και παρόλο ότι μείναμε με έναν παίχτη λιγότερο, κρατήσαμε το αποτέλεσμα αυτό που θέλαμε. Τα επόμενα βήματα, οι επόμενες αγωνιστικές, πώς κρίνονται, πώς τις βλέπεις? Είναι όλα τα παιχνίδια ντέρμπι, είναι δύσκολος όμιλος, όλες οι ομάδες είναι ισοδύναμες σχεδόν. Και πάμε παιχνίδι με παιχνίδι, παρά τις δυσκολίες που έχουμε σαν ομάδα, μας λείπουν αρκετοί παίχτες αυτή τη στιγμή από τραυματισμούς. Να ανταποκριθούμε στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε κάθε εβδομάδα. Από τον όμιλο, ποια θεωρείς την πιο δυνατή ομάδα, ποια έχει κάνει αξιόλογα βήματα? Λόγω budget και λόγω αποτελεσμάτων μέχρι στιγμής δείχνει ότι ο Ατρόμητος και η Αθηναίδα θα είναι οι πρωταγωνιστές του ομίλου. Είναι πολύ νωρίς ακόμα βέβαια για να πούμε, αλλά πιστεύω ότι έχουν τις δυνατότητες να είναι εκεί που είναι, αλλά όλα τα παιχνίδια είναι δύσκολα. Είναι μακρύς ο δρόμος δηλαδή. Ο Όμιλος είναι... από ό,τι δίνουν και όλα τα αποτελέσματα μέχρι στιγμής, έχει έδρες παρόλο που δεν έχει κόσμο, αλλά είναι ομάδες που δύσκολο κατάβλητες, θα πω, οι 11 από τις 16. Αυτή η απουσία του κόσμου από τα γήπεδα, από την εξέδρα, σας έχει επηρεάσει? Εντάξει, στην κατηγορία μας λίγα παιχνίδια ήταν και αυτά που είχε πάρα πολύ κόσμο, αλλά και η άδεια εξέδρα δεν βοηθάει το άθλημα. Μάλιστα. Δεν είναι καλό για μας τους πρωταγωνιστές. Το καλό είναι ότι για ένα παιχνίδι πρωταγωνιστής δεν ασχολήθηκε κανένας με το διαιτητή, ήταν οι ποδοσφαιριστές. Και όπως είπα, καταφέραμε, βάλαμε ένα γκολ και κρατήσαμε το αποτέλεσμα που θέλαμε σε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Πολύ ωραία. Να ευχηθούμε μια καλή συνέχεια στον όμιλό σας. Ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Ευχόμαστε υγεία σε όλες τις ομάδες και να τελειώσει το πρωτάθλημα.